Το InFollow είναι μηνιαίο περιοδικό με πολιτική δημοσιογραφία και ρεπορτάζ, σχολιασμό και ανάλυση, λογοτεχνία και πολιτιστική κριτική. Εκδίδεται και διευθύνεται από τους συντάκτες του. Ο υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού Αυγουστίνος Ζενάκος μίλησε στο δελτίο της τηλεόρασης του HLO για τα θέματα που περιλαμβάνει το περιοδικό στο τεύκος Οκτωβρίου. Ο Αυγουστίνος Ζενάκος, μιλώντας για τις προφυλακίσεις του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής και των δύο βουλευτών του κόμματος, υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις της κρίσης συνέβαλαν στην άνοδο της Χρυσής Αυγής. Άνοιξαν οι ίδιες τον δρόμο σε φαινόμενα βίας και αυθαιρεσίας, εφάρμοσαν πολιτικές και είναι βασικά υπεύθυνες για την έκπτωση της δημοκρατίας. Με μια τεράστια καθυστέρηση να εξαρθρώσει μια οργάνωση για την οποία προκύπτει ότι έχει διεισδύσει στα βαθύτερα σημεία του κράτους, αυτό το πράγμα σε καλεί όχι να δοξαστείς, αλλά να κάνεις τέτοια βαθιά αυτοκριτική, τέτοια εκαθάριση σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οικοδομηθεί στην Ελλάδα, και αυτό είναι αυτό το οποίο δεν βλέπουμε. Ένας συνδυασμός λοιπόν καταλυτικών ορατών εξελίξεων, όπως ήταν αυτή η άγρια δολοφονία, και πιέσεων είναι που οδήγησαν σε αυτή την εσπεσμένη κίνηση η οποία ήταν η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής. Γιατί διαφορετικά θα περιμέναμε, όταν είναι γνωστό τουλάχιστον από το 1999 μέσα από δημοσιεύματα ότι υπάρχει βαθιά σχέση κρατικών δομών και της Χρυσής Αυγής όπως της αστυνομίας. Ο υπεύθυνος σύνταξης του InFollow σχολίασε την απουσία συγκροτημένης και συστηματικής μεταναστευτικής πολιτικής στην χώρα μας 22 χρόνια μετά την εκδήλωση του φαινομένου της μαζικής εισρωής μεταναστών. Ο κ. Ζενάκος τόνισε ότι οι μετανάστες δεν ευθύνονται για την ανεργία, αλλά συνεισέφεραν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%. Όταν η κρίση ήρθε λοιπόν να το επιτείνει αυτό το πρόβλημα με την ανεργία, με την εξαθλίωση και ούτω καθεξής, οι κυβερνήσεις αυτές αντέδρασαν διασπείροντας όχι μόνο ψέματα σχετικά με το φαινόμενο. Εμείς λοιπόν καθίσαμε κάτω και βρήκαμε τα νούμερα και βρήκαμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην πραγματικότητα οι μετανάστες στην Ελλάδα και έχουν ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας και αποδίδουν έσοδα στα δημόσια ταμεία και έχουν βοηθήσει σε σχέση με τη δημοσιονομική γύρανση, διότι ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι νέοι άνθρωποι, και έχουν ενισχύσει την περιφέρεια, έχουν αντιμετωπίσει την αποψήλωση της περιφέρειας από πιο νέο και πιο δραστήριο πληθυσμό. Αυτό δηλαδή που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι το ζητούμενο με τη μετανάστευση είναι επιτέλους μια ορθολογική πολιτική. Τέλος, ο Αυγουστίνος Ζενάκος, μιλώντας για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, σημείωσε ότι τα τρία τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι έχασαν το 37,2% της αγοραστικής τους δύναμης. Τα τελευταία τρία χρόνια χάθηκαν θέσεις εργασίας και παραγωγικές δυνάμεις που είχαν δημιουργηθεί σε ολόκληρες δεκαετίες. Βλέπουμε ένα σύστημα ιδιωτικοποιήσεων το οποίο, πέραν του ότι δεν προχωράει έτσι όπως πρέπει, έχει και πάμπολα σκοτεινά σημεία στη διαδικασία του. Σε ποιους δίνονται, με ποιους όρους δίνονται, πώς γίνονται οι διαγωνισμοί, πώς εξασφαλίζονται τα δάνεια τα οποία χρησιμοποιούνται για να αγοραστούν αυτά τα αγαθά και οι πόροι του δημοσίου. Θέλω να πω ότι μερικές φορές παρασυρώμαστε, και αυτό προσπαθεί να πει αυτό το άρθρο, παρασυρώμαστε σε μια κουβέντα, σαν να πρόκειται για ζήτημα ιδεολογίας. Κάποιος γυρνάει και λέει ότι θέλω ιδιωτικοποίηση και ελεύθερη αγορά, ενώ ένας άλλος διαφωνεί και λέει: εγώ δεν θέλω ελεύθερη αγορά, θέλω κρατική, ας πούμε, κρατικό έλεγχο. Μα στην Ελλάδα δεν πρόκειται δυστυχώς για ένα ζήτημα ιδεολογίας. Πρόκειται για το ζήτημα του ότι ακόμα και αυτή η ιδεολογία η οποία έχει επικρατήσει, εν πάση περιπτώσει κυβερνάει για την ώρα, δεν εφαρμόζεται. Δεν συμβαίνει αυτό το οποίο μας λένε ότι συμβαίνει.